Κύριε Τζίμα, θα σας θέσω ένα ερώτημα που ακούω συχνά στις συζητήσεις για τις, ειδικά για τις ευρωεκλογές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την άποψη ότι η Ελλάδα πρέπει να αποχωρήσει από την συμμαχία αυτή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει. Γιατί όμως ζητάει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στο Ευρωκοινοβούλιο? Ζητάει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών γιατί πραγματικά μπορεί να εκφράσει γνήσια μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το ζητούμενο που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να είναι άλλο από τις λαϊκές ανάγκες, τις λαϊκές διεκδικήσεις, τα λαϊκά όνειρα και τις λαϊκές ανάγκες και τις... Το λέμε αυτό γιατί και μας τίθεται αυτό το ερώτημα. Κατά τη γνώμη μας, χωρίς να λέω από εσάς, είναι ένα ερώτημα βουλικό. Και αυτό το λέω γιατί η παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος όλη την προηγούμενη περίοδο στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν ιδιαίτερα αγώνιμη για τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Αποτέλεσε εκείνο το κόμμα που ακριβώς επειδή δεν είναι δεσμευμένο στο άγιο δισκοπότηρο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που υπηρετεί το Ευρωκοινοβούλιο, είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό για το τι έρχεται, για τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για πολιτικές που αν θέλετε εξυφαίνονταν δεκαετίες τώρα και σήμερα, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων τη ζήσαμε για τα καλά, και από αυτή τη σκοπιά αποτέλεσε ένα φάρο που διευκόλυνε και το λαϊκό κίνημα και τους εργαζόμενους να ξέρουν τι γίνεται και κυρίως να προσανατολίσουν την πάλη τους στο διατάφτα. Και γι' αυτό και κατά τη γνώμη μας και έχει και πολύ μεγάλη σημασία η παραπέρα ενίσχυσή του ώστε να δυναμώσουν αυτές οι διεκδικήσεις συνολικότερα και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και βέβαια αυτό να επιστρέψει και στον ίδιο το λαό στους αγώνες στο επόμενο διάστημα. Γιατί όντως κατά τη γνώμη μας η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βελτιωθεί. Άλλωστε, αν θέλετε, είναι πρόσφατη και η δήλωση της κυρίας Μερκέλ σε συνέντευξη στο Guardian, η οποία δήλωνε ότι αυτό που πρέπει να απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο ανταγωνισμός. Το παραφράζω λίγο, νομίζω αυτό ήταν η ουσία, όμως και της ίδιας της τοποθέτησής της. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες αμερικάνικες, κινέζικες, ρώσικες κτλ. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό υπηρετεί. Σε αυτή την κατεύθυνση οι εργαζόμενοι της χώρας μας και οι άλλοι εργαζόμενοι, γιατί ξέρετε αυτά τα μέτρα που εφαρμόζονται στη χώρα μας εφαρμόζονται για αλλού, χρειάζεται να σταθούν με βάση τις δικές τους ανάγκες. Και ανάγκες αυτές δεν ταυτίζονται, το αντίθετο θα έλεγα, είναι αντικρουόμενες με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Πάντως, ακούγοντας έτσι και το διάλογο που γίνεται ενώψη ευρωεκλογών μεταξύ και τη σύγκρουση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, ένα από τα σημαντικά στοιχεία της αντιπαράθεσης είναι το ζήτημα του επικεφαλής της Κομισιόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι στηρίζει τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος είναι ανθέληνας κτλ. Και έχει εκφράσει απόψεις ακραία συντηρητικές σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει σταθερή επιλογή και αφήνει υπονοούμενο ότι μπορεί να ψηφίσει και τον κύριο Τίμερμανς. Εσείς δεν βλέπετε δύο στρατόπεδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον ως προς την αντίληψη περί κοινωνικής δικαιοσύνης, περί κοινωνικής πολιτικής? Κύριε Τζίμα. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ναμώσει μια τέτοια συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Κατά τη γνώμη μας, έχει και στοιχεία προσανατολισμού. Φυσικά εκλογές είναι αυτή την περίοδο και η αλήθεια είναι ότι φυσικά διαφοροποιήσεις υπάρχουν και ανάμεσα στις πλατφόρμες αυτές, ανάμεσα σε κόμματα, ανάμεσα σε παρατάξεις, ακόμα αν θέλετε και ανάμεσα σε πρόσωπα. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, χρειάζεται ο κόσμος που μας ακούει να λάβει υπόψη το εξής, ότι ακόμα και αυτές οι διαφοροποιήσεις, οι οποίες αν θέλετε πολλές φορές λειτουργούν και ως οξυγόνο σε έναν επανεγκλωβισμό του κόσμου σε μια λογική φύγεση, έλαση και τελικά να μένεις πάντα στα ίδια, χρειάζεται να λάβει υπόψη το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το 90% των αποφάσεων στο επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου έχει πάρθει με τη σύμφωνη γνώμη όλων, ας το πούμε έτσι, των αποχρώσεων, των παρατάξεων κτλ. Αυτό σηματοδοτεί ότι στα μεγάλα και τα βασικά και τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ολεκτικά σύμπνοια απόψεων. Εσείς δηλαδή, ένα από αυτά τα παραδείγματα. Οι δικοί σας ευρωβουλευτές, συγγνώμη, θα πούτε, οι δικοί σας ευρωβουλευτές, δηλαδή, στο θέμα της εκλογής, τι θα κάνουν, δεν θα ψηφίσουν? Θα δούμε, θα έρθει η ώρα, θα δούμε τα πρόσωπα και θα κινηθούμε ανάλογα. Κυρίως όμως θα κινηθούμε με αυτό το κριτήριο και με αυτό το σκεπτικό. Γιατί ξέρετε,
Τα πρόσωπα αλλάζουν, ωστόσο οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι μνημονιακοί νόμοι στη χώρα μας, οι οποίοι, αν θέλετε, τι ήταν, ήταν μια εξειδίκευση, μια συμπύκνωση όλων των κατευθύνσεων και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προηγούμενων δεκαετιών, προσαρμοσμένες στις τωρινές συνθήκες για τη χώρα μας. Είναι κατευθύνσεις οι οποίες ήταν από κοινού ψηφισμένες, από κοινού υλοποιήσιμες στην πορεία και βέβαια αντίστοιχα και στη χώρα μας τα διάφορα κόμματα κινήθηκαν, ψήφισαν αυτές, ο ένας τις ψήφισε, ο άλλος τις εφάρμοσε και το καθεξής. Χαρακτηριστικό είναι, αν θέλετε, η συζήτηση που γίνεται μετά από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης για την 7ήμερη εβδομάδα εργασίας, το οποίο εμφανίζεται και είναι βέβαια μια βαθιά αντεργατική πρόταση. Ωστόσο, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει σε μέτρα που στοιχειοθετούν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την επέκταση των ωραρίων χωρίς πληρωμένες υπερορίες και ούτω καθεξής. Έχει διευρύνει την κυριακάτικη αργία που η Νέα Δημοκρατία πρώτα την πήγε από τις 4 στις 8 Κυριακές, τώρα με ΣΥΡΙΖΑ 32 Κυριακές. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια και γι' αυτό κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να εγκλωβιστούν οι ψηφοφόροι σε μια λογική που λέει να ψάξει τις μικρές διαφορές όταν στο σύνολο των κατευθύνσεων, των προγραμματικών δεσμεύσεων και των αποφάσεων και των πολιτικών που υλοποιούν όλοι αυτοί, υπάρχει μια κοινή σύμπλευση. Και αυτό μπορεί να το σηματοδοτήσει ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ακούγοντας έτσι και τους δύο, σκέφτομαι ότι κάνετε μια συγκεκριμένη ανάλυση, στην οποία σε αρκετά σημεία, για να είμαι ειλικρινής, έχει δικαιωθεί αυτή η ανάλυση και είναι κάποια πράγματα που φαίνονται ότι ισχύουν. Δηλαδή, ως προς την ανάλυση της πραγματικότητας και της κατάστασης, είναι εν μέρη έτσι. Απ' την άλλη σκέφτομαι και τίθεται και αυτό το ερώτημα και από πολύ κόσμο, ότι και ποια είναι η εναλλακτική ρήτημα. Είμαστε μια χώρα, η Ελλάδα είναι μια χώρα μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κατάσταση, μέσα σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σε μια περιοχή δύσκολη, στα Βαλκάνια, με γείτονες περίεργους κτλ. Θα μπορούσε η Ελλάδα να σταθεί μέσα σε αυτή την κατάσταση εκτός διεθνών συμμαχιών και διεθνών οργανισμών? Καταρχήν να συμπληρώσουμε ότι αυτή η πραγματικότητα, η οποία χρησιμοποιείται καμιά φορά από αυτούς που τη δημιουργούν ως τεκμήριο ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο διαφορετικό, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, στην πράξη λειτουργεί μάλλον σαν κινούμενη άμμος. Δηλαδή κάθε αδράνεια, κάθε παραμονή, κάθε προσπάθεια να λυθούν ή να μην λυθούν τα ζητήματα εντός των τυχών αποδεικνύουν ότι τα πράγματα είναι κάθε πέρσι καλύτερα. Άρα από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται ο κόσμος που μας ακούει θαραλέα, τολμηρά να σκεφτεί το ενδεχόμενο εναλλακτικής προοπτικής, η οποία κατά τη γνώμη μας πρέπει να έχει τη ρίζα της, τη βάση της, στην αμφισβήτηση των βασικών στοιχείων που έχει αυτή η κατάσταση. Ποια είναι αυτή? Ότι το βασικό της στοιχείο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη είναι ότι έχουμε μια οικονομία που κομμάτι το κάνουν οι λίγοι, δεν κάνουν οι πολλοί. Μια οικονομία που τα μεγάλα κέρδη αυτού που παράγουν τα παίρνουν οι πολύ λίγοι, όχι οι πολλοί. Και ότι σήμερα χρειάζεται ρήξη, σύγκρουση με αυτή την κατάσταση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ώστε να ανοίξει πραγματικά ένας διαφορετικός άλλος δρόμος ανάπτυξης, που το κύριο, το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι ο ίδιος ο λαός, να το πούμε έτσι, απλά θα είναι νοικοκύρης στον κόπο του και τον τόπο του. Αυτή η κίνηση, αυτή η προσπάθεια οργάνωσης μια άλλη προοπτική είναι αυτή που μπορεί να εξασφαλίσει και την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες γλυκοσυμμαχίες θα συμπληρώνω όπως το ΝΑΤΟ, με όρους επωφελής για τα ίδια τα λαϊκά στρώματα. Και όχι απλώς με μια αλλαγή εντός των τυχών, με κάποιο άλλο νόμισμα κτλ., όπου θα καταλήξει πάλι στα ίδια ζητήματα από άλλη πλευρά. Φυσικά αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος. Είναι ένας δρόμος όμως που οι εργαζόμενοι χρειάζεται πια να το σκεφτούν, να οργανώσουν την πάλη τους, να ισχυροποιήσουν το δικό τους κίνημα και όχι να αναθέτουν το πρόβλημά τους σε σωτήρες οι οποίοι έχουν αποδειχθεί πολλάκις χρεοκοπημένοι, ας το πούμε έτσι ευγενικά, και σε αυτή την πορεία, με ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, με μια μεγάλη πλατιά κοινωνική συμμαχία, να χαράξουν ένα δρόμο τέτοιο. Σε αυτή την κατεύθυνση, για την οργάνωση αυτής της αντιπίθεσης, που ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ως ασπίδα προστασίας, θα αποσπά κατακτήσεις, δικαιώματα, ανάσες, ανακούφιση κτλ., εγγύηση μπορεί να είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά θα το αποδείξει και στο μέλλον από την επόμενη
ακόμα των εκλογών. Θέλω να σας θέσουμε ένα ερώτημα και στους δύο, το οποίο προφανώς θα απαντηθεί και από την σκοπιά του καθενός. Υπάρχει ένα, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ένα σημαντικό μέρος του κόσμου που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το Γενάρη και τον Σεπτέμβρη, που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις δηλώνει αναποφάσιστος και απογοητευμένος από την πολιτική που εφαρμόζεται. Άρα είναι ένας κόσμος που τοποθετείται ή αυτοτοποθετείται στην αριστερά. Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτόν τον κόσμο να στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και να αυξάνονται τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σε εσάς κύριε Τζίμα, και στον κύριο Χουντή ήθελα να θέσω το ερώτημα ότι εσείς αντιπροσωπεύατε το 1 τρίτο τότε του ΣΥΡΙΖΑ όταν αποχωρήσατε. Αυτό το ένα οργανωτικά. Αυτό το 1 τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπουμε να αποτυπώνεται εκλογικά. Θα ήθελα τη δική σας εξήγηση. Καταρχήν, εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει πολλοί κόσμος. Συζητάμε καθημερινά με τους εργαζόμενους, που αναγνωρίζει τη σταθερότητα των απόψεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μάλιστα, είναι δεκάδες αυτοί οι οποίοι, αν και παλαιότερα, είχαν διαφορετική πολιτική διαδρομή. Κάποιοι περιεχόμενοι και από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και σε κεντρικά ψηφοδέλτια, στην Αττική Μάνι-Μάνι, συμπαρατάσσονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τη Λαϊκή Συσπήρωση αυτή τη στιγμή. Και φυσικά πολλοί κόσμος, αναγνωρίζοντας αυτή τη συνέπεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, σκέφτεται, προβληματίζεται πως τι μπορεί να κάνει στη συνέχεια. Εμείς που λέμε λοιπόν ότι πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το βήμα, να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, να κάνει τη μεγάλη ανατροπή σε σχέση με αυτά που του λένε, να βγει έξω από τον τοίχο του τίποτα δεν γίνεται, του κάθε του θα κάνουμε το μικρότερο κακό και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, συζητιούνται κτλ. Να πάψει να αναζητά ποιος είναι αυτός που θα τον πληγώσει λιγότερο και να χαράξει μια προοπτική διαφορετική, δυναμική, που στο επίκεντρο θα έχει τις δικές του διεκδικήσεις και τις δικές του ανάγκες. Γιατί ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη, η πορεία όλων των κομμάτων κρίνονται και σε ένα βάθος χρόνου. Ας πούμε, κυκλοφορεί πολύ έντονα, διαρρέεται και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα άκουσα πολύ έντονα μετά το 2014-2015. Ότι είχε όνειρα, είχε προσδοκίες, πήγε όμως, έμαθε, έπαθε και τώρα είναι πιο όριμος, ρεαλιστής, να εφαρμόσει αυτό που είναι να εφαρμόσει και ταυτόχρονα κάπως να απαλύνει τα λαϊκά στρώματα. Η γνώμη μας είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο προγονός του, ο συνασπισμός, έχουν τεκμηριώσει στον ένα ή στον άλλο βαθμό την πορεία τους, ξεκινώντας από, πώς να το πούμε έτσι, από τον αέρα στα πανιά τους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μάστρικ, την πορεία ολοκλήρωσης κτλ. Για την οποία, να σημειώσουμε, από την πρώτη στιγμή το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε προειδοποιήσει πού πηγαίνει αυτή η πορεία. Και φυσικά στην πορεία, αυτά που έλεγε ότι θα χορέψει τις αγορές Πεντοζάλη κτλ., αποδείχθηκε ότι ήταν λόγια του αέρα. Στην πράξη είχε στο μυαλό του μάλλον να περάσει τα λαϊκά δικαιώματα στον χώρο του Ζαλούγου και όχι το αντίστροφο. Σήμερα έχει μια αντίστοιχη επιχειρηματολογία και την επισημαίνω ακριβώς γιατί, κατά τη γνώμη μας, οι εργαζόμενοι πρέπει να ξεπεράσουν αυτές τις ψεύτικες παγίδες, τα διλήμματα που τίθονται σήμερα αυτή τη στιγμή. Λέει σήμερα, για παράδειγμα, ο κ. Τσακαλώτος, με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε. Να το πω έτσι απλά, χάρη συντομίας, αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει βάλει ένα στόχο να μαζεύει 6-7 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, ματωμένο το λέμε εμείς, κυρίως κοιτώντας την τσέπη των εργαζόμενων, από την οποία αφαιρούνται αυτά τα χρήματα, και μαζεύει 9, 8 με 9. Από αυτά γυρνάει ένα πολύ μικρό μέρος, τα ρέστα θα λέγαμε, στον ατελείωτο λογαριασμό που έχουν πληρώσει τα λαϊκά στρώματα. Φυσικά εμείς δεν είμαστε αντίθετοι το παραμικρό που μπορεί να γυρίσει πίσω στο λαό μας, να δοθεί, άλλωστε γι' αυτό παλεύαμε το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα ορισμένα από αυτά που σήμερα εμφανίζει ως παροχές ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσακαλώτος, έγιναν ακριβώς κατά από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις. Να θυμίσουμε ότι συνταξιούχοι το προηγούμενο διάστημα είχαν 160 δράσεις πανελλαδικά, βρέθηκαν αντιμέτωποι πολλάκις με τα αριστερά μάτια της κυβέρνησης για να αποσπάσουν έστω και αυτό. Όμως η κοροϊδία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζεται να απορριφθεί αυτή η λογική και να αδυναμώσουν οι διεκδικήσεις ώστε να ανακτηθούν όλα αυτά που χάθηκαν τα προηγούμενα διάστημα. Γιατί ο περιβόητος δημοσιονομικός χώρος του κ. Τσακαλώτου είναι κομμένος και ραμμένος στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτά τα πράγματα μαζί δεν πάνε. Ή τα κέρδη των επιχειρήσεων θα υπηρετούνται ή σήμερα θα ανοίξει μια διαφορετική προοπτική, μια αντεπίθεση
από τον ίδιο το λαό μας, που μπορεί να συμπορευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα σου εγγύηση σε αυτό το δρόμο για να δυναμώσει τις διεκδικήσεις του, να αποσπάσει κατακτήσεις και αν θέλετε να χαράξει και μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο μας, για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας συνολικά. Σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και νομίζω και το κοινό μας και σκέφτεται ότι, εγώ τουλάχιστον μάλλον, σκέφτομαι ότι οι διαφορές και στην ανάλυση και στην πρόταση είναι μικρές. Υπάρχουν ιστορικές διαφορές, το αντιλαμβάνομαι, το θέσατε κι εσείς, το Maastricht κτλ. Όμως σήμερα βρισκόμαστε το 2019 και τα ζητήματα είναι συγκεκριμένα. Γιατί όχι μία συμπόρευση αυτών των δυνάμεων της αριστεράς που περίπου λένε, προτείνουν και αναλύουν με τον ίδιο τρόπο. Κύριε Τζίμα, εσείς είστε το μεγάλο κομμάτι αυτής της αριστεράς. Είναι πρόσφατα τα μεγάλα διακυβεύματα, τα διλήμματα στα οποία βρέθηκαν οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν. Εμείς από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε, για παράδειγμα, ότι η ανέλυξη του ΣΥΡΙΖΑ στον κυβερνητικό θόκο θα λειτουργούσε ανακουφιστικά για το ίδιο το σύστημα, γιατί από την πρώτη στιγμή υποσχόταν μια διόρθωση των πραγμάτων χωρίς σύγκρουση με την Νοτία από τα Γενά. Αυτό φυσικά έπεισε έναν κόσμο ότι μπορεί να υπάρχουν αλλαγές χωρίς, ας το πούμε έτσι, ρήξεις, χωρίς συγκρούσεις κτλ. Και μάλιστα με εκλογικό κόστος εκείνη την περίοδο πήραμε θέση, δείξαμε πού μπορεί να είναι η διέξοδος και από αυτή τη σκοπιά κρίνεται και ο καθής. Μια σειρά δυνάμεις, είτε η ΛΑΕ κατά τη γνώμη μας, είτε και άλλες δυνάμεις, ενίσχυσαν εκείνη την περίοδο αυτές τις αυταπάτες. Και την ενίσχυσαν όχι γιατί ήθελαν, εγώ δεν πιάνω το ζήτημα αν κάποιος θέλει να κοροϊδέψει κάποιον, έτσι μιλάμε με βάση την ανάλυση και τις πολιτικές θέσεις που διαμορφώνει, τις ενίσχυσαν από τη σκοπιά ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική πορεία μέσα από εκεί, με μια πίεση, με τις περήφανες διαπραγματεύσεις και τα δημοψηφίσματα κτλ. Κτλ. Είναι ένα ερώτημα ποιος δικαιώθηκε μετά από όλα αυτά και από άποψη ανάλυσης και από άποψη θέσεων και στο διατάφτα να συζητήσουμε και ποια μπορεί να είναι προοπτική. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μας, αυτό που σήμερα χρειάζεται να απασχολήσει δεν είναι τόσο αν κάθε κόμμα προσδιορίζεται ως αριστερό-δεξιό, ας το πούμε έτσι, σε ένα πολιτικό φάσμα και μια γεωγραφία. Η γνώμη μας και το κύριο ζήτημα, το μεγάλο διακύβευμα, είναι οι εκατομμύρια εργαζόμενοι της χώρας μας, οι αυταπασχολούμενοι, η νεολαία, οι γυναίκες, αυτές οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες, αυτές να προχωρήσουν σε μια μεγάλη συμμάχια, σε μια μεγάλη κοινή πορεία που θα διεκδικήσουν αυτά που έχουν ανάγκη σήμερα, ώστε να μπορέσει να χαράξει μια διαφορετική προοπτική για τον τόπο. Ωραία. Και εκεί κάθε κόμμα κρίνεται ανά πάσα ώρα και στιγμή σε αυτή την πορεία, είτε λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που κατά τη γνώμη μας έχει κριθεί, είτε και οποιοδήποτε άλλο κόμμα.